Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρέσβη, κύριες και κύριοι. Θα ήθελα να μεταφέρω ένα σύντομο χαιρετισμό και σύντομη καλημέρα του Δημάρχου Αθηναίων. Καταλαβαίνετε τώρα, εν όψη των εκλογών, είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα όλων. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για την Αθήνα ως έξυπνη και βιώσιμη πόλη. Και καταλαβαίνω ότι και μόνο ως πρόταση μπορεί να παραξενεύει κάποιους ή μπορεί κάποιοι εδώ να θεωρούν ότι και μόνο αυτή η πρόταση περιέχει πολλά στοιχεία, έτσι, οξύμορα. Εγώ θα σας μιλήσω λίγο, θα σας πω πώς δουλέψαμε, θα σας πω τι κάναμε και αν αυτό το κρίνετε εσείς έξυπνο στο τέλος, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά στο διάλειμμα. Οι έξυπνες και βιώσιμες πόλεις είναι ένα καθολικό και καθοριστικό ζητούμενο για την εποχή μας και νομίζω είναι κάτι που αφορά όλους, από κατοίκους και επαγγελματίες μέχρι εργαζόμενους και επισκέπτες που έρχονται στην πόλη. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, το 70% του πληθυσμού παγκοσμίως μέχρι το 2050 θα ζει σε αστικές περιοχές. Και σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κρατάει η UNESCO, οι πόλεις οι οποίες υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια αυξάνονται με πραγματικά ραγδαίο ρυθμό. Άρα, καταλαβαίνουμε και μόνο από αυτά τα λίγα στατιστικά στοιχεία ότι οι προοπτικές των πόλεων, οι στρατηγικές αλλά και η κυβέρνησή τους πρέπει να γίνουν βασικά σημεία εστίαση των εθνικών προγραμμάτων δράσεων και των κυβερνήσεων. Όμως, να δούμε λίγο τι είναι αυτό που μπορεί να ξεχωρίσει μία πόλη από μία άλλη, και νομίζω αυτό είναι το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί το αναπτυξιακό της δυναμικό με έναν τρόπο βιώσιμο και αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αφιερώσει στα κράτη-μέλη το 5% των πόρων, τα οποία θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Γιατί ως γνωστόν, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν οι περισσότερες πόλεις σήμερα είναι ένα πρόβλημα στη χρηματοδότηση των έργων αλλά και των ιδεών τους. Εμείς αυτό που κάναμε στον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να προετοιμαστούμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, μετασχηματίσαμε την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής σε διάμεσο φορέα διαχείρισης. Αυτό ήταν, αν μπορούμε να το πούμε, μια πανευρωπαϊκή καινοτομία. Είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που δίνονται ευρωπαϊκοί πόροι απευθείας σε μια πόλη. Και αυτή η πόλη πλέον μπορεί να τους διαθέσει σύμφωνα με ένα δικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με ένα δικό της σχεδιάγραμμα. Βέβαια, αυτό δεν ξεκίνησε δυστυχώς από την αρχή της προγραμματικής περίοδου, δηλαδή από το 2007, αλλά αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε και εμείς ήμασταν έτοιμοι πλέον στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα μέρος χρημάτων στις αρχές του 2013. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Το ποσό το οποίο πήραμε, μπορεί να έχετε ακούσει πολλές φορές τον Δήμαρχο να μιλάει για τους ευρωπαϊκούς πόρους που φέραμε στην πόλη, είναι τα περίφημα 120 εκατομμύρια, τα οποία χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε 4 βασικούς άξονες στο οποίο κινείται το έργο Αθήνα. Είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, είναι η αναζωογόνηση του αστικού ιστού και είναι η διαχείριση κοινωνικής κρίσης. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα μου πείτε ότι είναι αυτά τα χρήματα αρκετά στο να μπορέσουν να αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, μια πρωτεύουσα η οποία έχει περάσει στα πάνδυνα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Εγώ θα σας πω όχι, αλλά θα σας πω ότι είναι όμως μια καλή αρχή και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε πράγματα και δράσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μεγάλη έμφαση δίνουμε σε αυτό που λέμε στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στην πόλη, σε συνεργασία άμεση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και τι κάναμε εκεί? Πήγαμε και εκπονήσαμε μια ειδική μελέτη, εντοπίσαμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και προτάθηκαν οι άξονες στρατηγικής και υπερτινόμενες δράσεις, αφού ήρθαμε σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων. Διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη εξωστρέφειας, η στήριξη των νέων επιχειρηματιών, η τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας και η διασύνδεσή της με την παραγωγή, καθώς και η στόχευση σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως ο τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, η δημιουργική βιομηχανία και τα παραδοσιακά προϊόντα, αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η Αθήνα. Η Αθήνα, στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης, εξασφάλισε για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην πόλη, δηλαδή έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, είναι έργα τα οποία
είναι στη δημοπράτηση αυτή τη στιγμή, εξασφάλισε ένα ποσό σημαντικό ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ και είναι έργα που μπορούμε να τα πούμε χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Έργα τα οποία υλοποιεί ο ίδιος ο Δήμος μέσω της εταιρείας ανάπτυξης τουριστικής προβολής ή μέσω της εταιρείας Τεχνόπολης ή έργα τα οποία γίνονται σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ενδεικτικά, εγώ θα σας αναφέρω δύο από τα έργα τα οποία τρέχει η εταιρεία ανάπτυξης και είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο είμαστε χαρούμενοι ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα εγγένεια του κέντρου, και η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στον τομέα των νέων τεχνολογιών, καθώς και ένα πλήθος ακόμα έργων, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, όπως για την τόνωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή ακόμα και για την τόνωση της δημιουργικής βιομηχανίας. Για να μην σας κουράζω πολλά, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα του Develop Athens, είναι το έργο Αθήνα, που είναι όλα τα έργα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η πρώτη φορά που ένας Δήμος υπερβαίνει κάπως τις αρμοδιότητές του, φωνάζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κουβεντιάζει όλο αυτό το θέμα της επιχειρηματικότητας. Είμαστε πλέον σε συνεργασία με το Οικονομικό και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΣΕΒ, τη ΓΕΣΕΒΕ, την ΕΣΕ, το ΕΒΕΑ, τον Οργανισμό Πρόθεσης Εξαγωγών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, καθώς και Δημερή Επιμελητήρια, όπως και σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στην πόλη, σημαντικές, όπως και το Orange Grove, το οποίο τρέχει η Ολλανδική Πρεσβεία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό του έργου Αθήνα, δίνεται επίσης μεγάλη έμφαση να βάσουμε στις ποιότητες ζωής των κατοίκων. Και ενδεικτικά, εγώ θα σας αναφέρω κάποια από τα έργα που καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στιγμή και τα οποία υλοποιούνται, όπως είναι το Σεράφιο, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω που χτίζεται αυτή τη στιγμή, έχει πέσει και ο πρώτος όροφος. Είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης στο Εγάλεο, όπου θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε όλη την ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μας στην καθαριότητα. Είναι ένα πρόγραμμα υπογειοποίησης 70 κάδων, 70 υπόγειων κάδων κοντέινερ αυτή τη στιγμή. Είναι πράσινα δώματα, είναι αντικατάσταση λαμπτήρων στην πόλη με μειωμένης κατανάλωσης. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κινητήρια δύναμη στο Δήμο της Αθήνας είναι και το κομμάτι το οποίο ασχολείται με την τουριστική οικονομία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το τρέχει η Εταιρεία Ανάπτυξης Τουριστικής Προβολής, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του, και όπως υπάρχουν και πολλές δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της πόλης, όπως ήταν τα δύο travel trade που διοργανώσαμε πέρυσι και φέτος, όπου ήρθαν πάνω από 150 τουριστικοί πράκτορες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3.500 ραντεβού με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αθηναϊκή αγορά στον χώρο του τουρισμού. Είναι έργα που είναι σε εξέλιξη, όπως η δημιουργία τράπεζης τουριστικών δεδομένων ή το πρόγραμμα το Athens Destination Specialist ή ακόμα και το πρόγραμμα ολοκληρωμένης πρόθεσης τουριστικού προϊόντος του Δήμου Αθηναίων μέσω καναλιών B2B. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι πράγματα τα οποία κάναμε εμείς, τρέξαμε πολύ, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί για να μπορέσουν οι πόλεις να απορροφήσουν το ποσό το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να δώσει, πρέπει να έχουν ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχουν ένα σχέδιο. Και νομίζω ότι με πολύ σκληρή δουλειά θα μπορέσουμε να περάσουμε από την Αθήνα της κρίσης σε μια Αθήνα που πραγματικά θα έχει βρει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω και να δώσω συγχαρητήρια και πάλι για την υπέροχη διοργάνωση.